Στο πολιτικό κλίμα θα μείνουμε. Γιατί θα καλημερίσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Σενετάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, μια χαρά. Χαίρομαι. Έβαλα λίγο πολύ έτσι το πρώτο πλαίσιο σε αυτή τη συζήτηση με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Την πολιτική αντιπαράθεση να συγκεντρώνεται στα κόκκινα δάνεια, πληστηριασμούς, όπως επίσης και στους μισθούς, με αυτές τις πρώτες αναφορές, και τους δύο αρχηγούς των κομμάτων να περιοδεύουν άνα την Ελλάδα, όπως επίσης και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, κυρία Σενετάκη? Όπως το περιγράφετε και από το ρεπορτάζ σας, η προεκλογική περίοδος πια έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία και τα διλήμματα, νομίζω, το διακύβευμα αυτών των εκλογών αρχίζει και περιγράφεται από τον κάθε αρχηγό ξεχωριστά. Αυτό που αναδεικνύεται, τέλος πάντων, από αυτή την ανταλλαγή επιχειρημάτων είναι αυτό ακριβώς το οποίο επιδιώκουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Ο πολίτης πλέον δεν έχει απέναντι, έχει να συγκρίνει δύο πρωθυπουργούς, οι οποίοι ίσως για πρώτη φορά τώρα τα τελευταία χρόνια και οι δύο έχουν οδηγήσει, έχουν αναλάβει τις ευθύνες αυτής της χώρας, οπότε έχουν να συγκρίνουν ένα πραγματικό έργο του καθενός. Δεν έχουν να συγκρίνουν μόνο τις ιδέες, τα προγράμματα τα οποία επικαλούνται, αλλά έχουν να συγκρίνουν και δύο περίοδους. Μία περίοδο 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τη δική μας τρέχουσα περίοδο 19-23. Και εκεί με λεπτομέρειες αναδεικνύονται οι συγκρίσεις και αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς είναι να δει ο κόσμος τι είπαμε, τι υποσχεθήκαμε το 2019, ποια ήταν η συμφωνία αλήθειας η οποία εμείς, με την οποία εμείς ζητήσαμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και τι από αυτά κάναμε παρά τις αντιξότητες. Και στην αντιπεραόχθη, εφόσον πλησιάζουν προς κάλπες, να συγκρίνει και να δει τι ακριβώς είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας και τι έκανε. Και νομίζω ότι η σύγκριση εκεί είναι χαοτική. Δηλαδή, χαοτική και στο αποτέλεσμα, αλλά χαοτική και στη συνέπεια λόγων και πράξεων. Και επειδή προχθές τέθηκε πάλι το θέμα της πρώτης κατοικίας, αρκεί εκεί μόνο να δούμε τι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας και τι έρχεται εκ νέου να υποσχεθεί και τι έκανε. Όταν θα έσκιζε τα μνημόνια με ένα νόμο, τελικά άνοιγε από την πίσω πόρτα την είσοδο των φαντ στην Ελλάδα και την κατοχύρωση και με νόμο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και ακόμα και την προστασία τους. Θυμίζω ότι στο ίδιο του το κόμμα είχε μετά την ψήφιση του μνημονίου αντιπάλους, τους οποίους σχεδόν τους έστειλε την αστυνομία γιατί αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί δεν τα κάνανε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ένα πράγμα που αποδεικνύεται από αυτή τη σύγκριση είναι η τεράστια υποκρισία που κρύβεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο το οποίο, για να δούμε για τα δικά μας, μπορεί κάποιος να δει στη Νέα Δημοκρατία, είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους. Αυτή τη στιγμή, από το 2019, κάναμε, γιατί πρέπει να πάμε και λίγο πίσω, γιατί εύκολα τα ξεπερνάμε αυτά τα καλά νέα τότε. Από το 2019, μόλις αναλάβαμε, ψηφίσαμε μείωση φόρων, η οποία για πρώτη φορά στα ιστορικά ίσχυε από την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή από τις δηλώσεις που θα κάνανε οι πολίτες μας το 2019 και ανακουφίσαμε άμεσα τους πολίτες συνολικά σε όλη την τετραετία από 7 δις φόρους. Μειώσαμε 50, ξαναλέω, κύριε Λιεράκη, φόρους. Κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ελαφρά την καρδία με διάφορα σχόλια των υποψηφίων τους να πούν ότι θα το αναστρέψουν αυτό, θα αρχίσουν να ξαναυξάνουν τους φόρους. Και τέλος πάντων όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς δικαιολογίες, χωρίς να πούμε ότι είχαμε όλες αυτές τις αντιξοότητες, την πανδημία, την πρόκληση από την Τουρκία, τον πληθωρισμό. Καταφέραμε και κρατήσαμε ένα πρόγραμμα εντός μιας δημοσιονομικής σταθερότητας,
Όπως ακριβώς το είχαμε πει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήρθε και είπε, ενώ θα άσχιζε τα μνημόνια, είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα μνημόνια. Λες και δεν ξέραμε πριν τις εκλογές του 2015 ότι έχουμε μνημόνια. Αυτή λοιπόν η σύγκριση, νομίζω ότι και το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι στα δύο πρόσωπα κυρίως που συζητάμε αυτή τη στιγμή, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα που ο πολίτης θα πρέπει να σκεφτεί στις εκλογές 21 Μαΐου. Αλλά είπατε ούτως ή άλλως ότι εδώ δεν είναι σύγκριση προσώπων, είναι σύγκριση πολιτικής και έχοντας πια δεδομένο ότι έχουμε έχουμε τις κυβερνήσεις, δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, και έχουμε ζήσει και τις δύο και ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, αλλά από την άλλη, σας ακούω εγώ προσεκτικά, αλλά από την άλλη, σε εκείνα τα πολύ μεγάλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία βγάζουν και πάρα πολλές φορές τον κόσμο στους δρόμους. Εδώ είναι ένα θέμα που δεν ξέρω αν κατά εσάς, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το στίχημα αυτό έχει κερδιθεί. Γιατί μιλάμε και για τη συρρήκνωση του εισοδήματος, μιλάμε και για τις πολύ ευάλωτες εργασιακές σχέσεις, μιλάμε και για το όραμα ελπίδας για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, μιλάμε και για την ασφάλεια, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που νιώθει ο πολίτης απέναντι σε ένα κράτος εχθρικό, μιλάει για τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μιλάει για το φόβο απέναντι στα κοράκια και τα φαντ. Σε όλα αυτά τι τους απαντάτε, κύριε Σενετάκη? Είναι, πολλά είναι τα θέματα τα οποία βάζω, αλλά θέτω όλο μαζί το πλαίσιο. Είναι η πολιτική που αφορά οριζόντια όλα τα θέματα. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι η χώρα μας από την αρχή αυτής της τετραετίας άρχισε να βγαίνει, από το 21 περίπου και μετά, άρχισε πια να βγαίνει με αισιοδοξία από αυτή τη σχεδόν δεκαετή κρίση που μας έπληξε από το 2011. Επομένως, προφανώς και τα θέματα της ελληνικής κοινωνίας δεν λύνονται μέσα σε μία τετραετία, και είναι και πολλά. Όταν συζητάμε, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια, όταν συζητάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν συζητάμε για ένα θέμα που προέκυψε μέσα σε αυτή τη τετραετία. Συζητάμε για ένα θέμα που έρχεται μέσα από αυτά τα χρόνια της κρίσης, και το οποίο καλούμαστε ακόμα και σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς λοιπόν τα θέματα αυτά υπάρχουν και τα βλέπουμε, και άλλο ένα θέμα που ζητάω από τους πολίτες είναι ακριβώς αυτό, να δούνε πώς εμείς αυτά τα θέματα ερχόμαστε με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα και τα αντιμετωπίζουμε, και αν από το 19 μέχρι σήμερα αυτά έχουν βελτιωθεί. Είπατε για το εισόδημα των πολιτών. Θα σας πω ότι πέραν των 300.000 νέων θέσεων εργασίας, γιατί αυτό για μένα είναι ένα από τα περισσότερο κοινωνικά ωφέλη που έχει προσφέρει αυτή η κυβέρνηση, οι νέες θέσεις εργασίας, μιλάμε για 300.000 κόσμου που απέκτησαν εισόδημα. Καταλαβαίνετε τι επίδραση κοινωνική έχει αυτό το μέτρο. Λέμε λοιπόν, εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας, πάμε να δούμε λοιπόν και το εισόδημα. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό σε 650 ευρώ, και αυτή τη στιγμή πάει στα 780, μία αύξηση του 20%. Εάν βάλετε τους δείκτες της ακρίβειας, θα δείτε ότι αυτό το 20% υπερβαίνει την αύξηση του πληθωρισμού. Και πέραν αυτού, το πρώτο μας μέλημα που σας είπα και στην εισαγωγή μας ήταν να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Έμεσα δηλαδή, ο πολίτης να μπορεί να έχει παραπάνω χρήματα στην τσέπη. Ήρθε ο πληθωρισμός και προφανώς αυτή την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος την μηδένισε, αλλά φανταστείτε πρώτον να μην είχαμε κάνει αυτά τα μέτρα, πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα, και δεύτερον με την αύξηση των εισοδημάτων, γιατί πέραν του κατώτατου μισθού υπάρχει αύξηση του μέσου μισθού. Τα στατιστικά του Εργάνη δείχνουν ότι αυτή η αύξηση συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μισθούς. Και όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι και εισαγόμενα, είναι προβλήματα στην Ευρώπη, είναι προβλήματα που προέκυψαν από τον COVID και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
και θέματα τα οποία καλούμαστε, και εκεί θέλουμε εμείς ο πολίτης να συγκρίνει, καλούμαστε σε τέτοιες προκλήσεις να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα που θα αντιμετωπίσει το κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει? Δηλαδή να υπάρξει αυτό το σύστημα που να προστατεύει τον κάθε πολίτη μέσα σε όλη αυτή την ασφάλεια που έχει ο καθένας από εμάς? Ο COVID ήταν το πιο τρανό παράδειγμα που η κυβέρνηση δημιούργησε ένα τέτοιο μηχανισμό να προστατέψει τις ζωές των πολιτών. Θυμίζω ότι και το lockdown το οποίο κάναμε στην αρχή, αλλά και ο τρόπος και οι εισηγήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση της πανδημίας ήταν προτάσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν, όπως ήταν το PAS, το πάσο υγείας, το ηλεκτρονικό πάσο υγείας, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δώσανε μια λύση στο πώς μπορεί η οικονομία να επανελειτουργήσει, πώς οι πολίτες μπορούν να κινούνται με ασφάλεια. Έχουμε δηλαδή απτά παραδείγματα επιτυχίας της ελληνικής κυβέρνησης στην παραγωγή πολιτικών. Και φτάσαμε σε ένα σημείο, από εκεί που ήμασταν ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε ισότιμοι συνομιλητές και σε πολλές περιπτώσεις και πρωτοπόροι σε παραγωγή πολιτικής και ιδεών. Αυτό για μένα είναι μια πρόοδος στην ελληνική κοινωνία, είναι μια πρόοδος της Ελλάδας και νομίζω ότι φαίνεται παντού και σε όλα τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρουμ. Κύριε Σενετάκη, θα ρωτήσω το εξής. Πάντα στο ναι μεν υπάρχει και το αλλά. Για εσάς προσωπικά, μετά το ναι μεν, το αλλά και ενδεχόμενα καθυστερήσεις ή παραλήψεις, για εσάς προσωπικά, πού εντοπίζονται και πού πρέπει να δοθεί, εφόσον και πάλι η Νέα Δημοκρατία κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, της δώσει ο ελληνικός λαός αυτή την εντολή, πού θα πρέπει να στρέψει ως συνέχεια το βλέμμα? Αυτό το αλλά που λέτε είναι αυτό που θέτουμε και στο πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Είναι αυτά τα που απαντάνε και σε αυτά τα προβλήματα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, παραμένουν, τα οποία σας είπα ότι προσπαθούμε και βελτιώνονται προς τις λύσεις. Είναι τα δύο θέματα που θέτουμε ως βασικό πολιτικό διακύβευμα: καλύτερη μισθή, ακόμα καλύτερη μισθή θα έλεγα, για να μην μηδενίζουμε και την πρόοδο που έχει γίνει, και βεβαίως ένα ΕΣΥ το οποίο θα μπορεί να δίδει στους πολίτες του τις υπηρεσίες υγείας που θέλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό κράτος και αξίζουμε. Σε ποια μορφή όμως αυτό το ΕΣΥ? Γιατί ξέρετε ότι είναι αυτό που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες διαμαρτυρίες. Την ερώτηση, πάντα μιλάμε για δημόσιο σύστημα υγείας, όπου ο πολίτης με τις ασφαλιστικές του εισφορές και αυτά τα οποία τόσα χρόνια πληρώνει, τα οποία δεν μπαίνει, αυτά τα οποία του αξίζει, να μπορεί να μπαίνει στα δημόσια νοσοκομεία και να έχει τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες του αξίζει. Ναι, αλλά αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, μισό λεπτό. Αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας βάλετε πανταχώθεν, δηλαδή έχουν άδικο όλοι αυτοί που μέχρι σήμερα φωνάζουν, έχουν άδικο ή μεταφράσουν διαφορετικά τις κινήσεις οι οποίες γίνονται σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική και το ΕΣΥ μέσα στα νοσοκομεία? Σε καμία των περιπτώσεων ποτέ δεν μιλήσαμε για ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αυτό το οποίο οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλουν να βγάζουν ως ιδιωτικοποίηση είναι οι συμπράξεις οι οποίες έχουμε πει από την αρχή ότι επιδιώκουμε με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου οι πολίτες μας να έχουν καλύτερες παροχές υγείας. Εκεί λοιπόν γίνεται όλη, θα έλεγα, σπέκουλα από τη μεριά των πολιτικών αντιπάλων, παρανόηση ίσως ακούγοντας τη σπέκουλα από τους πολίτες. Σε αυτό το σημείο, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δημόσια δωρεάν υγεία στους πολίτες μας, και εκεί γίνεται όλη η κριτική. Η υγεία αυτή τη στιγμή, ο πυλώνας αυτός, το ΕΣΥ, ήταν αυτό που μας κράτησε στην πανδημία. Μέσα από αυτή την αυταπάρνηση των εργαζομένων στην υγεία είδαμε και τα
και μια κόπωση η οποία πρέπει άμεσα να ενισχυθεί, αλλά και μια και αδυναμίες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Γι' αυτό ήρθαμε και νομοθετήσαμε αύξηση των παροχών των εργαζομένων στην υγεία, δυνατότητα οι γιατροί να μπορούν να έχουν περισσότερα εισοδήματα προκειμένου να παραμένουν στην υγεία, και γιατί ξέρετε ότι πια και με τον COVID η υγεία εκτινάχθηκε, η ανάγκη για παροχές υγείας εκτινάχθηκαν, και αυτή τη στιγμή το κράτος για να κρατήσει τους γιατρούς στο ΕΣΥ, γιατί υπάρχει μια τεράστια φυγή από το ΕΣΥ, θα έπρεπε να τριπλασιάσει τους μισθούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα από τη μια μέρα στην άλλη, δεν το αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Πάνω σε αυτό λοιπόν ερχόμαστε να βρούμε λύσεις και κίνητρα ώστε και νέοι γιατροί να μπορούν να έρχονται στο ΕΣΥ, αλλά και να κρατήσουμε τους έμπειρους δικούς μας γιατρούς οι οποίοι κράτησαν τη χώρα όρθια αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια που κάνουμε εμείς έρχεται η σπέκουλα της αντιπολίτευσης να μιλήσει για ιδιωτικοποίηση, να μιλήσει για ό,τι άλλο θέλει, κάτι το οποίο, εντάξει, πρακτικά όποτε είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ακούμε τα ίδια θέματα. Υπάρχει, αν δείτε τι λέγανε και το 12, αν δείτε και τι λέγανε όποτε ήταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, τα ίδια πράγματα θα ακούσει σαν τίτλος, ιδιωτικοποίηση, η κακιά δεξιά που θέλει να τα δώσει όλος ιδιώτες, του κεφαλαίου, δεν είναι κάτι καινούριο. Εάν όμως ο πολίτης κάτσει να δει αν από αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση έχει επιβεβαιωθεί κάτι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας, τις θέσεις σας, αυτό που είναι το επιδιωκούμενο ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σενεντακή, για την κουβέντα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.